με την διαφυγή, ασφαλή διαφυγή των εκτελεστών από το σημείο της δολοφονίας μέχρι το Κρυσφύγετο. Υπάρχει λοιπόν η εκτίμηση και η πληροφόρηση ότι η συγκεκριμένη ομάδα κινούνταν μέσα σε ένα, χρησιμοποιώντας ένα λευκό βαν, το οποίο φαίνεται στις κάμερες ασφαλείας να κινείται. Γιάννη, αυτές είναι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης. Θέλω να σε ρωτήσω από την εμπειρία σου. Θα εξιχνιαστεί η δολοφονία του Γιώργου? Αυτό που ήθελα, στο οποίο ήθελα να καταλήξω, είναι ότι υπάρχουν στοιχεία και για ένα ανύποπτο, ο οποίος συμμετείχε στο σχέδιο δολοφονίας. Έχουν προβληματιστεί αρκετά οι χειριστές της υπόθεσης για το εάν θα υποβάλουν το φάκελο στον εισαγγελέα κατά γνώστων δραστών, με την προσδοκία ότι ο εισαγγελέας θα ασκήσει δίωξη κατά του συγκεκριμένου προσώπου. Μάλιστα. Είναι μια επιλογή που δεν έχει προκριθεί μέχρι στιγμής. Μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση. Είναι δύσκολα αυτά τα εγκλήματα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι διοκτικές αρχές είναι αρκετά περιορισμένο. Έχω την εντύπωση όμως ότι η συγκεκριμένη δολοφονία συνεχίζει να δουλεύεται. Είναι ένα στοίχημα, όπως λένε, και στις κατηδίαν κουβέντες τους, μακάρι, αλλά και δημόσιως για τους αστυνομικούς, η εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάς, γιατί έχει και μεγάλο επικοινωνιακό αντίκτυπο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ενώσει τον δημοσιογράφο ανά την Ευρώπη. Βασικά, Γιάννη μου, περιμένει η οικογένεια. Έτσι. Καλά, εξυπακούεται. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικότερο από όλα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να σε καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε κάτι πιο γήινο.